Sexy Danny με την Ιωάννα Ντάνη. Καλησπέρα σας. Έξι Ντάν με την Ιωάννα Ντάνη. Μέρες δύσκολες περνάμε. Μας ξεπερνάει η επικαιρότητα, μας ξεπερνάει... Όλα μας ξεπερνάνε. Μας ξεπερνάνε ακόμα και οι στιγμές που ζούμε. Τι να σου κάνει κι ο άλλος με πίεση 17. Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν δύσκολη, ήταν περίεργη. Εβδομάδα που μας πέρασε δυσκολούτσικη και πιο δυσκολούτσικες και οι εξελίξεις τώρα. Τι να πεις και τι να μην πεις όταν έχεις εξέλιξη προγραμματικές δηλώσεις, την ανάλυση δηλαδή. Έχεις καιρό που έρχεται βαρύ χειμωνιά, δύσκολος και που να μην τελειώνει Φεβρουάριος. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί, να τα δούμε όλα, να τα δούμε όλα κυριολεκτικά. Ταλαιπώρια φίλοι μου, ταλαιπώρια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν με τα νέα του καιρού μας απασχολούν άμεσα. Να πούμε λοιπόν ότι η επέλαση του χιονιά ξεκίνησε από τη Βόρειο Ελλάδα. Άρχισε λοιπόν και θα χτυπήσει ολόκληρη τη χώρα. Πυκνές νυφάδες χιονιού πέφτουν αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα χιονίσει και στην Αττική το βράδυ. Θα ξαναδούμε άσπρη μέρα. Πάμε να πούμε λίγες λεπτομέρειες, γιατί υπάρχουν και κάποιοι στο δρόμο, υπάρχουν και κάποιοι που ενδιαφέρονται πολύ για τον καιρό, πριν να αρχίσουμε τα βαριά πολιτικά. Η χιονόπτωση λοιπόν σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κοζάνη, Φλόρινα και Καστοριά θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, ενώ από αύριο αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία έπεσε κατακόρυφα σε όλους τους νομούς της Μακεδονίας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στη Δυτική Μακεδονία, όπου λόγω της χιονόπτωσης έμειναν αρκετά σχολεία κλειστά, θα επικρατήσουν τώρα συνθήκες παγετού. Και οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με θερμοκρασίες όπως -4 στην Κοζάνη και στη Φλόρινα,
μείον 3 στην Καστοριά. Τώρα όσον αφορά στην Αττική που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα γύρω όλους. Από αυτή την ώρα και μετά αρχίζουν βαριές τοπικές βροχές, χιόνια στα ορεινά και στα ημιορεινά. Το βράδυ οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν και θα χιονίσει σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, όπως ας πούμε στα βόρεια προάστια. Και όταν λέμε βόρεια προάστια εννοούμε Μαρούσι, Κηφισιά. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 5 με 6 ενισχυμένα βαθμιαία σε 7 και 8 μποφόρ και τη νύχτα προς τα ξημερώματα 9 μποφόρ. Από αύριο λένε ότι τα φαινόμενα αυτά θα περιοριστούν σε Κυκλάδες, Εύβοια και Κρήτη. Ωστόσο μην περιμένετε στην Αθήνα ας πούμε να έχει καλοκαιρία 18 βαθμούς. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε και θα μάθουμε σε λίγο περισσότερα γιατί έχουμε και κάπου 100.000 στρέμματα κατεστραμμένα από τα καιρικά φαινόμενα στον Εύρο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων. Προγραμματικές δηλώσεις που άλλους τους τάραξαν. Άλλους τους συγκίνησαν. Άλλους τους άφησαν άναυδους. Και ο καθένας με τον πόνο του. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στο www.nstv.gr κάθετος Radio String. Από αυτή την ώρα και για 2 ολόκληρες ώρες μέχρι τις 8 μαζί σας η Ιωάννα Ντάνη. Δεύτερη εκπομπή σήμερα. Την κατανόησή σας παιδες. Υπάρχουν και κενά που γίνονται αναγκαστικά επειδή πρέπει να τσεκάρουμε και την επιχειρότητα. Ελπίζω κοντά μας να είναι φίλοι και γνωστοί. Σημειώνω και μια ξανθιά απουσία από το στούντιο. Μη γελάς, Γιώτα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα πολιτικά. Και καθίστε τώρα να βρω την είδηση. Γιατί είπαμε, εδώ όλα μας ξεπερνάνε, έτσι, δεν τα προλαβαίνουμε. Πάμε λοιπόν να σας πω ότι μετά τις χθεσινοβραδινές προγραμματικές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα βυθίστηκε το χρηματιστήριο. Ξανά μανά. Κοντεύει να γίνει σαν εκείνο το κλασικό που λέγαμε ότι όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Τώρα θα ξυπνάμε και θα λέμε «Πέφτει το χρηματιστήριο!». Να σας πω ότι η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά τις προγραμματικές του κυρίου Τσίπρα ήταν στο μείον 5% και πάνω από το 11% τα ελληνικά spreads, έπεσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια,
ενώ και το ευρώ τσίμπησε προς τα πάνω στην ισοτιμία του έναντι του δολαρίου. Τις προγραμματικές δεν θα ήθελα να τις σχολιάσω, γιατί ο καθένας μας έχει τη δική του άποψη. Παρ' όλα αυτά, ρε παιδιά, μακάρι να πετύχει. Τι σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Δώστε χώρο, δώστε χρόνο. Καλός ή κακός κάνει έναν αγώνα. Δεν θα το σχολιάσουμε τώρα. Εδώ που είμαστε, το μόνο που μας μένει είναι να βάλουμε πλάτη. Όχι ότι άμα παίξει κάτι στραβό δεν πρέπει να το πούμε. Αλλά το θέμα είναι να δώσουμε χρόνο. Αιρετικές δηλώσεις είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά δεν έχουν χώρο στην κατάσταση που ζούμε. Να σας θυμίσω λοιπόν κάποια από αυτά που υπόθηκαν χθες, όπως η άνοδος του βασικού μισθού μεικτά στα 751 ευρώ εντός του χρόνου. Η πάταξη της φοροδιαφυγής. Τώρα μην τα λέμε όλα, τα ξέρετε. Εκείνο που έχει σημασία είναι πόσο από αυτά είναι εφικτά και αν τελικά θα μας αφήσουν να τα κάνουμε. Θα σας πω όμως ένα παραπολιτικό φοβερό. Την παράσταση έκλεψε φυσικά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εχθές το βράδυ, έτσι. Ο οποίος δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ ήρθα να ακούσω τον Πρωθυπουργό. Και βγαίνοντας, δήλωσε ήταν απίστευτος. Φυσικά τόσο η παρουσία του όσο και τα όσα είπε προκάλεσαν αίσθηση. Και εκείνο που έχει σπάσει ρεκόρ σε κλικ στο διαδίκτυο είναι το βλέμμα προς το Σαμαρά. Ήταν ένα βλέμμα τύπου «Σε φαγά». Την πάτησες. Τώρα μπορώ να πεθάνω ήσυχος, αλλά δεν θα το κάνω. Βέβαια, εκτός από τις προγραμματικές που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, μην ξεχνιόμαστε, μεσολάβησε και μια ολόκληρη εβδομάδα, είχαμε και ορκομοσίες και ευτράπελα.
Είχαμε και τα επεισόδια με τον Παναθηναϊκό. Μάλλον με τον Παναθηναϊκό. Είμαι και άσχετη στα αθλητικά. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, συγγνώμη, φίλαθλη. Αυτά τα πιτσιρικιά δεν μπορεί κανείς να μαζέψει. Πρέπει να τα καίνε όλα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Είχαμε και το κάψιμο του περιπολικού στα Εξάρχεια. Ήταν μια εβδομάδα μπάχαλο. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Όχι, να σας πω κάτι. Εγώ αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω σήμερα. Ήρθα εδώ οργανωμένη με τα χαρτιά μου. Θα μου πείτε ρε φιλενάδα, εδώ παίζει επικαιρότητα. Ναι ρε παιδιά, αλλά κάποια πράγματα δεν παραβλέπονται. Τώρα Τσίπρας πάει, έρχεται, βλέπει κόσμο, του λένε όχι, του λένε ναι. Του δίνουν γραβάτες. Εμφανίζει το Βαρουφάκης κάπου, γίνεται χαμός. Ναι ρε παιδιά, εδώ που τα λέμε έχει πέσει μισή ξερή ή μισή φίλιος με το Βαρουφάκη. Και να μου πείτε για τον Τσίπρα, να σας πω ναι, εντάξει, τρώγεται. Στο Βαρουφάκι τι του βρίσκουν. Λοιπόν, εγώ θα μείνω πιστή στο πρόγραμμα που είχα φτιάξει. Και τώρα, άμα συμβεί οτιδήποτε, θα το μάθουμε σε λίγο. Και θα σας πάω μια εβδομάδα πίσω, γιατί δεν πρόλαβα να σας τα πω αυτά. Θυμάστε εκείνη την εμφάνιση Βαρουφάκη με το παλτό και το μπλε πουκάμισο. Όταν πήγε να δει καλέ το Βρετανό ομόλογο. Το τι ακούστηκε εκείνες τις μέρες για εκείνο το παλτό. Ναι, ο Guardian, ας πούμε, για παράδειγμα, σοβαρή εφημερίδα λέμε τώρα, το είπε, δήλωσε, παλτό εμπόρου ναρκωτικών και ύφος τραγουδιστή των 90's. Τι τους πείραξε το ξυρισμένο κεφάλι. Τι τους πείραξε που είχε τα χέρια στις τσέπες. Τι μπράβο τον είπανε. Τι κακοντυμένο τον είπανε. Τι άσχετο τον είπανε. Και τελικά ρε παιδιά δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Ο άνθρωπος έχασε τη βαλίτσα του. Το είπε η σύζυγος. Θέλετε να σας πω, θα σας πω. Όπως λοιπόν μεταδίδουν τα ξένα μέσα αλλά και τα ελληνικά, η σύζυγος του Υπουργού Οικονομικών, θέλοντας να απαντήσει σε όλα τα δημοσιεύματα αυτά, τοποθετήθηκε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter και είπε ότι, μάλιστα η κυρία Δανάη Στράτου,
η σύζυγος, φέρεται να έγραψε πως το μπουφάν του σύζυγου της στη συνάντηση με τον Όσμπορν ήταν δανεικό, καθώς έχασε τη βαλίτσα του στο αεροδρόμιο. Δήλωσε η κυρία Στράτου ο Γιάννης με έναν, μην ξεχνιόμαστε, δεν φορά γραβάτες, αλλά είναι πάντα στυλάτος. Τώρα, το φοβερό είναι ότι και η ίδια ομολόγησε πως το look του ήταν ελαφρώς παράξενο, γιατί φορά ένα δανεικό μπουφάν και αναγκάστηκε να αγοράσει ένα πουκάμισο την τελευταία στιγμή. Η χρωματοψία ήταν μπλε. Κακίες θα μου πείτε τώρα. Αποφάσισα να ελαφρύνω την εκπομπή για όσους έχετε έτσι την απορία, γιατί ενώ μπορείτε να ενημερωθείτε έτσι από όλα τα site για το τι βαρύγδουπα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να ακούσετε και λίγο την light πλευρά αυτές τις μέρες της κατάστασης. Πάμε να σας πω ένα άλλο παραπολιτικό από τις μέρες και τα έργα του κυρίου Βαρουφάκη στο Λονδίνο. Θα σας πω για το Reform Club στο Λονδίνο. Είναι ένα από αυτά τα κλαμπ στα οποία δεν μπορείς να πας όπως όπως. Είναι από αυτά τα κλαμπ στο Λονδίνο που δεν καταλαβαίνουν από άποψη στον ντύσιμο και από νέα ήθη στην πολιτική. Αυτό το κλαμπ λοιπόν, το Reform Club, έριξε πόρτα στο Γιάννη Βαρουφάκη, παρότι συνοδευόταν από τον καλό του φίλο Λόρδο Λαμόντ. Ο Λόρδος Λαμόντ λύσαξε να πάει το φίλο του για πρωινό στο εν λόγω κλαμπ. Πήγανε λοιπόν τα παιδιά, χτυπήσανε την πόρτα. Έλα ανοίχτε καλέ να φάμε πρωινό. Ουδής άνοιγε. Βγαίνει ένας κουστούμαρισμένος τύπος με ημίψιλο και του λέει στον Λόρδο Λαμόντ: You, yes. Him, no. Βρε καλέ μου, βρε χριστέ μου, είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας. Βρε το χιχούι ο άνθρωπος να μην φοράει γραβάτες. Τίποτα ο Μπάτλερ ανένδοτος. Τελικά κατάληξα να τρώνε πρωινό στο Σοφιτέλ. Τώρα όμως θα σας πω και κάτι άλλο πιο έτσι juicy και ροζ. Ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει μεγάλη πέραση στις ξένες δημοσιογράφους. Όλες, Ιταλίδες, Ισπανίδες, ξερές, τα πατώματα. Παράδειγμα, προχθές έδωσε ο άνθρωπος μια συνέντευξη στην Ιταλική τηλεόραση. Όσοι είδατε το βίντεο, παρατηρήσατε την Ιταλίδα δημοσιογράφο. Χαζή, ούτε ερώτηση δεν του έκανε. Τον κοίταγε σαν, πώς να το πούμε, σαν ξερολούκουμο. Πήραζε τα μαλλιά της. Τον κοίταγε αποχαυνομένη. Και δεν είναι και το μοναδικό κρούσμα, έτσι. Έχουμε κρούσμα και στην Ισπανία. Η Ισπανίδα δημοσιογράφος, Πατρίτσια, ο Θεός να φυλάει επώνυμο, Γκαρτσινούνο.
η οποία σε ανάρτησή της στο Twitter έγραψε «Το βλέμμα του μου κλέβει την καρδιά». Σιγά, κορίτσι μου. Και τα θέματα με τον κύριο Βαρουφάκη συνεχίζονται. Εντάξει ρε παιδιά, αναμφισβήτητα είναι το πρόσωπο των ημερών, έτσι μη λέμε ότι θέλουμε. Είναι ο αγαπημένος των ξένων δημοσιογράφων. Ακούστε τώρα να δείτε τι κόλλημα έφαγε ο Βρετανός δημοσιογράφος του Guardian, Graham Werden. Κατά την ορκομοσία στη Βουλή, κάποια στιγμή ο Χριστιανός απάντησε σε ένα μήνυμα στο κινητό του. Ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος, εδώ άλλοι κοιμούνταν στα έδρα, να μην το κάνουμε θέμα. Βγαίνει λοιπόν ο τυπάκος από την Guardian, γεμάτος απορία και αναρωτιέται. Με ποιον μιλούσε ο Γιάννης Βαρουφάκης στο κινητό? Χαμός στο Twitter και στο Facebook. Όλοι είχαν απαντήσεις. Έλα όμως που έχει μπλέξει με υπουργό οικονομικών, ο οποίος είναι όλη μέρης και όλη νυχτής στα social media. Δεν περνάει μια ώρα και απαντάει ο ίδιος ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αφού ρωτάς με την κόρη μου, τον αυστηρότερο κριτή μου. Τώρα για να μην με πείτε προκατηλημένη βέβαια, θα σας πω ότι παραπολιτικά παίξανε διάφορα και με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα σας πω το παρασκήνιο πίσω από τη γραβάτα, αυτή την περιβόητη γραβάτα που έδωσε ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ρέντζι στο δικό μας Αλέξη Τσίπρα. Καλό, όταν ο Ρέντζι έδωσε τη γραβάτα στο Τσίπρα, οι δικοί μας ξελιγώθηκαν στα γέλια. Καλέ, νομίζω να του κάνε πλάκα. Τα χαμόγελα πάγωσαν όταν είδαν περί τίνος γραβάτα επρόκειτο. Τίνης γραβάτας επρόκειτο. Καλά, συγγνώμη, ντε. Μη δαγκώνετε. Λοιπόν, η συγκεκριμένη γραβάτα έχει ιστορία πίσω της και έχει και πολλές αδερφούλες. Δεν τρελάθηκα, καλέ, ξέρω τι λέω. Όταν η Ιταλία είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έβγαλε γραβάτες, ξέρετε, διαφημιστικές να το πω. Τους ξεμείνανε κάποιες. Και σου λέει κάθε καλεσμένος που θα έρχεται, δεν του κοτσάρουμε και μία ως δώρο? Φτωχή χώρα είμαστε. We'll be right back.
παιδιά, έχει και τέτοια πικάντικα, χαριτωμένα. Θέλετε να πάμε και κάπου αλλού πιο χαριτωμένα ακόμα? Εντός των τυχών. Ας πούμε στην ψηφοφορία της Βουλής. Τι, μάλλον στην ψηφοφορία, στην ορκομοσία. Το τι καρφί έπεσε, το τι ενικός πήγε και ήρθε. Το τι σέλφι βγήκε σε αυτή τη ρημάδα τη Βουλή. Ψηφίζουν και την Κωνσταντοπούλου πρόεδρο της Βουλής. Παίρνει και αυτή τα πάνω της. Σου λέει τώρα θα την πληρώσετε που δεν με αφήνατε να μιλήσω. Λόγος διάγγελμα. Αφού κάποια στιγμή αναρωτήθηκα. Ρε πας και νομίζει ότι είναι ο Τσίπρας. Α, θα σας πω. Ποιος την παρέλαβε, την υποδέχτηκε, τη φίλησε θερμά. Αλλά την τρέλανε και στον ενικό. Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Έβγαλε και την πίκρα του, δεν είναι μόνο ότι «Γεια σου κορίτσι μου, τι κάνεις, θέλω να σου παραδώσω». Την έβαλε εκεί, της παρέδωσε ό,τι ήταν να της παραδώσει. Της είπε «Άντε κάνε αλλαγές και εδώ πέρα και εγώ από πίσω είμαι, βάζω πλάτη». Συγκίνηση εκεί, Νίκος Κωνσταντόπουλος, μητέρα Κωνσταντοπούλου. Γιατί τι θέλει να δει κάθε πατέρας, την κόρη του πρόεδρο της Βουλής. Ο δικός μου βέβαια ήθελε να με δει πρόεδρο της ΕΡΤ. Αλλά δεν μας έκατσε. Την τρέλανε λοιπόν ο κύριος Μεϊμαράκης τον ενικό, μικρότερη βλέπετε. Και εκεί που όλα ωραία και καλά, φιλιά, αγκαλιές. Πέταξε και την πηχτή για το δικό του κόμμα. Γιατί σου λέει όταν εγώ ήμουν πρόεδρος της Βουλής. Γραμμένο με είχανε, για να μην πω και τίποτα άλλο. Δεν πάει να χτύπαγε την κουδούνα, δεν πάει να έσκουζε. Τα ξέρετε, τα έχετε δει τι γινότανε. Καλέ, εδώ στην ορκομοσία γίνανε και άλλα ευτράπελα. Τι κάτσε κάτω ακούστηκαν. Τι μην τολμήσεις να σηκωθείς στον πολιτικό ρίκο, θα σου κόψω τα πόδια ακούστηκαν. Λοιπόν, θα σας πω την είδηση όπως γράφτηκε. Αναφέρει λοιπόν δημοσίευμα στο Newsy. Ήταν μια πρωτόγνωρη στιγμή η ορκομοσία της νέας Βουλής. Γιατί για πρώτη φορά βουλευτές και μάλιστα η πλειοψηφία ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο. Εκτός από έναν.
Όποιος ήθελε ορκιζόταν με θρησκευτικό, όπως η Λιάνα Κανέλη, ο Παναγιώτης Κουρουπλής, που πήγανε κόντρα στους συναδέλφους από το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ. Και όποιος ήθελε με πολιτικό. Αμδέ. Στα έδρανα των ανεξαρτήτων Ελλήνων έγινε κάτι που τους άφησε όλους άφωνους και προκάλεσε αίσθηση. Κώστας Ζουράρης δύο φορές προσπάθησε να σηκωθεί από το έδρανο του για να δώσει πολιτικό όρκο. Αλλά καθόταν δίπλα στον ογκόλιθο πάνω καμένο. Ο οποίος μαζί με την Μαρία Κόλια Τσαρουχά τον ετρέλαναν στα άγρια βλέμματα, στα νοήματα και στα κάτσε κάτω. Δημοκρατικό κόμμα. Επίσης σημειώθηκε και κάτι άλλο. Έχουμε συνηθίσει τους μουσουλμάνους βουλευτές να ορκίζονται στο Κοράνι. Δε και αυτό είχε μια αλλαγούλα. Μόνο ένας από τους τρεις ορκίστηκε στο Κοράνι. Ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Οι άλλοι δύο πάλι πολιτικό όρκο προτίμησαν. Τώρα θα σας πω και κάποιες μικρολεπτομέρειες που μπορεί να πέρασαν στον ντούκου. Για πρώτη φορά δεν κατέβηκε στα έδρανα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Σου λέει τι να ανεβοκατεβαίνω, πάνω κάτω, τώρα η μισή με πολιτικό, η μισή με θρησκευτικό. Ας το να πάει στα κομμάτια. Η σύζυγος του Αλέξη Τσίπρα έφτασε στα θεωρία ντυμένη στα μαύρα. Σου λέει πάει, θα κάνω να δω τον άνδρα μου, πόσα χρόνια δεν ξέρω. Σε αυτή τη Βουλή επίσης θα μπορούσα να πούμε ότι έχουμε κι άλλη μια πρωτιά. Και αυτή είναι τα πρωτάκια. ...134 πρωτάκια. Το ποτάμι, αν εξαιρέσει κανείς τους τρεις που είχαν εκλεγεί και το 2012 με άλλο κόμμα, είναι το κόμμα με το ρεκόρ νεοεκλεγέντων στις τάξεις του. Πολλοί νέοι υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, 67 από τους 149 για την ακρίβεια. New Blood. Εν τω μεταξύ φαίνεται ότι η γραβάτα τελικά θα αποτελεί μειονότητα εκεί μέσα. Καλά, όχι ακριβώς μειονότητα. 105 από τους 300, γραβάτα τίποτα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε καλές όλες αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά εκείνο που μετράει είναι το αν η Βουλή αυτή θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες.
Και αυτό μόνο η πράξη θα το δείξει. Θα σας πω ότι είχαμε και τροχαίο την ημέρα της ορκομοσίας στη Βουλή. Όχι έξω, μέσα στη Βουλή. Ναι, θα μου πείτε τώρα πώς γίνεται αυτό και όμως γίνεται. Άγνωστο πώς, αλλά ένα αυτοκίνητο με πινακίδες που παρέπεμπαν σε όχημα της εκκλησίας τράκαρε μόνο του. Ο οδηγός έκανε έναν αδέξιο χειρισμό. Δεν υπολόγισε το μήκος του αυτοκινήτου, γιατί και αυτά, ξέρετε, της εκκλησίας είναι και σαν νεκροφόρες. Με αποτέλεσμα να πάρει παραμάζωμα ένα τυχείο που βρήκε. Να ξυλώσει δεξί φτερό και προφυλακτήρα. Και να κάνει τους άνδρες της Βουλής να τρέχουν και να μην φτάνουν να το μαζέψουν, να το βγάλουν από τη μέση. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα σχεδόν το τροχαίο, σκάει στη Βουλή ο Γιώργος Αμυράς. Νέος βουλευτής. Η αστυνομία, ξέρετε πως είναι τώρα ο Γιώργος Αμυράς, έτσι, προσομοιάζει λίγο στο Γιώργο Βαρουφάκη, στο Γιάννη Βαρουφάκη. Συγγνώμη, Γιάννης με έναν ή πάντα. Τον βλέπουν οι αστυνομικοί, νομίζουν ξαφνικά ότι είναι ο Βαρουφάκης. Παίρνει ο άνθρωπος να πάει στη Βουλή μέσα. Και βλέπει τον κόσμο γύρω του να βαράει προσοχές. Σου λέει, όπα, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάποια στιγμή δεν άντεξε. Πάει και σε κάποιους αστυνομικούς. Ρε παιδιά, γιατί βαράτε προσοχές? Το απαντάνε οι αστυνομικοί, έτσι προβλέπετε. Και η συνέχεια ήταν φοβερή. Έτσι προβλέπετε για τους υπουργούς, κύριε Βαρουφάκη. Τέζα ο βουλευτής του ποταμιού. Ποιος Βαρουφάκης, ρε παιδιά, λέει, ο Γιώργος Αμυράς είμαι. Τώρα πέστε μου όμως, φταίνει η αστυνομική, γιατί άμα κάτσουμε να μετρήσουμε το ότι πόσα κοινά έχουν αυτοί οι δύο, δεν θέλει και πολύ. Κάμπριο εις την κεφαλήν. Λατρεία στα δίκυκλα. Ανέμελο στυλάκι. Και κάτι το μπέρδεμα των αστυνομικών. Πολύ θέλει να την πάθει ο άνθρωπος. Αρκετά κράξαμε τη Νέα Βουλή. Όχι, όχι, όχι. Κάτι μου έχει μείνει ακόμα. Βρήκα τη λύση στο πρόβλημά μας. Όλων των Ελλήνων. Και ακούεις το όνομα Ραχίλ Μακρύ. Η γυναίκα όνειρο με την κοντή τη φούστα που κόβει λεφτά. Καινούριο τώρα, δεν θέλει να κόψει 100 δις, θέλει να κόψει 60.
Καλέ, τσιγκουνιές θα κάνουμε. Άμα είναι να κόψουμε, να κόψουμε. Να βολευτούμε όλοι. Θυμήστε μου μόνο τη μέρα που θα είναι. Στείλτε μου κανένα SMS εσείς οι φίλοι και οι γνωστοί. Πείτε κόβει χρήμα, τράβα. Ναι, συγγνώμη ρε παιδιά, έτσι πάει. Κόψε, κόψε, εγώ γιατί να μην πάρω. Δεν έγινα και πρόεδρος της ΕΡΤ. Μαράζει το έχω. Τώρα στην ανασκόπη της εβδομάδας λιγάκι πρέπει να σοβαρευτούμε. Γιατί είχαμε και το γνωστό συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Και εγώ συμφωνώ ότι συμφωνούν ότι διαφωνούν. Και πώς να μην γίνει όλο αυτό. Εδώ σκαν τα έγγραφα δεξιά και αριστερά για μίζες 62 εκατομμυρίων. Εδώ η Siemens ζει, εκείνη μας οδηγεί. Δώδεκα Γερμανοί και ένας Έλληνας. Γιατί κατά το παλιό παντού είπα, ο Έλληνας θέλει και το Γερμανό του. Ναι, μάλλον οι μπαταρίες θέλαν το Γερμανό τους, δεν θυμάμαι. Και η Siemens θέλει τον Έλληνά της. Σκάει το έγγραφο. Μίζε σου λέει, βγήκανε. Τώρα αυτές οι δύο εταιρείες, Atlas και Rheinmetall, οι οποίες εμπλέκονται στις εν λόγω μίζες. Είναι κολλητές, ξέρετε, με τις Siemens. Είναι αδερφούλες. Και χρυσοπληρώθηκαν. Και δουλειά δεν έκαναν. Και σκάει ο απεσταλμένος του Μέγκα στο Βερολίνο. Την ίδια μέρα που έσκασε και το έγγραφο. Και είναι εκεί Βαρουφάκης με Σόιμπλε. Οι δυο γίγαντες. Και ρωτάει ο απεσταλμένος του Μέγκα. Το όνομα Siemens και Χριστοφοράκος σας λέει κάτι? Και απαντάει ο Σόιμπλε. Καθένας να κοιτάει το σπίτι του. Ναι, αλλά εδώ καίγεται το δικό μας. Και δεν υπολογίζει ότι σε λίγο θα πάρει φωτιά και το δικό του. Και η υπόλοιπη συνέντευξη τύπου και συνάντηση πήγε ως εξής. Βαρουφάκης, δώσ' μου χρόνο. Σόιμπλε, δεν σου δίνω τίποτα. Και πάνω στο σου δίνω, μου δίνεις, δεν σου δίνω, δεν μου δίνεις. Πετάνε και αυτό το ωραίο το συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Το οποίο έγινε το σλόγγαν της εβδομάδας.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα, δεν θέλουν να μας πετάξουν μόνο από την Ευρώπη. Έχουν φάει και τα λυσακά τους να φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Γιατί βρε καλόπαιδα, δεν έχουμε τους πιο τέλειους πιλότους σε αυτόν τον κόσμο. Δεν σας ξελασπώνουμε κάθε φορά. Βγαίνει και αυτή η ξανθόψηρα, η Γερμανίδα υπουργός άμυνας. Ούρσουλα. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τι καριέρα κάνεις με αυτό το όνομα? Μη μου απαντήσετε, ξέρω. Βγαίνει λοιπόν η Ούρσουλα Ουμπεράλες και δηλώνει: να ρισκάρουμε, μας δήλωσε ότι ρισκάρουμε τη θέση μας στο ΝΑΤΟ λόγω της προσέγγισης προς τη Ρωσία. Όποιος ζητά αλληλεγγύη πρέπει να φέρεται αλληλέγγυα. Γενικά όλη η κουβέντα της Ούρσουλα είχε να κάνει με το θέμα της Ρωσίας. Δηλαδή, εδώ η αυλή μας καίγεται και η Ούρσουλα ρωτάει γιατί κρεμάσαμε την κουρτίνα ανάποδα. Κολλητή της Άγγελα είναι, τι περιμένετε? Πού πάνε με αυτά τα ονόματα? Τι καριέρες κάνουν? Όχι, μη μου πείτε, ξέρω. Κλείνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής, θέλω να αναφερθώ και σε ένα γεγονός λυπηρό. Σε επίθεση πειρατών σε ελληνικό δεξαμενόπλιο μες τη βδομάδα, όπου σκοτώθηκε ο υποπλοίαρχος ο 33χρονος. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την είδηση, αν μάθατε λεπτομέρειες. Αλλά επειδή ήταν από αυτά που περάσανε στον ντούκου, θα σας πω εγώ κάποια πράγματα. Γιατί αυτά πρέπει να τα μαθαίνουμε. Και είναι ίσως και τα μόνα που έχουν ουσιαστική αξία και σημασία. Στις 4 Φεβρουαρίου, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μια πειρατική επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο που έπλεε μεταξύ Νιγηρίας και Καμερούν. Οι ένοπλοι σκότωσαν τον Έλληνα υποπλοίαρχο και απήγαγαν 3 μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων οι 2 είναι Έλληνες. Το πλοίο Κάλαμος είχε ξεκινήσει από την Κίνα αφόρτωτο με προορισμό την Νιγηρία και σε αυτό επέβαιναν 23 μέλη πλήρωμα, μεταξύ των οποίων και 10 Έλληνες. Σύμφωνα με το κέντρο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των ενόπλων πειρατών και κάποιας ομάδας από το πλοίο. Οι πειρατές κατάφεραν να ανέβουν και να απαγάγουν τα 3 άτομα. Και να σκοτώσουν και τον 33χρονο υποπλοίαρχο. Ο
άτυχος υποπλοίαρχος 33 ετών, όπως είπαμε, καταγόταν από το κουτσοπόδι Αργολίδας. Όπου μετά την είδηση του θανάτου του, όλοι είχαν παγώσει αναλογιζόμενοι ότι αφήνει πίσω του ορφανό ένα μικρό παιδί. Να πούμε ότι από το κέντρο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας γίνονται διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των άλλων τριών απηχθέντων, μεταξύ των οποίων οι δύο είπαμε είναι Έλληνες. Οι οικογένειές τους ζουν στο μαύρο σκοτάδι, καθώς η ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία γίνεται με το σταγονόμετρο. Και οι συγγενείς δεν μπορούν παρά να έχουν ελπίδες στο Θεό ότι θα τους βοηθήσει. Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις που πάλι πέρασαν στα ψηλά. Νέος ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, ο Παναγιώτης Δάνης. Όχι Ντάνης καλέ, Δάνης. Είπαμε, καμία συγγένεια. Το έργο του κύριου Δάνη στον τομέα της οικονομίας είναι πλούσιο. Υπήρξε μεταξύ άλλων προϊστάμενος της ΥΠΕΔΑ Αθηνών, της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΔΕΛΤΑ ΣΔΟΕ Αττικής. Σιδεροκέφαλος. Η είδηση δεύτερη, όχι ότι αυτή πέρασε στα ψηλά, απλά ενδιαφέρει, οπότε την ξαναλέμε. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, όλοι οι απολυμμένοι του ελληνικού δημοσίου θα επιστρέψουν στις θέσεις τους. Στην ουσία 1065 είναι αυτοί που θα προσληφθούν, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους. Οι υπόλοιποι απλά περίμεναν τις αποφάσεις για να φύγουν, οι οποίες καταργούνται και έτσι παραμένουν στη θέση τους. Μάλιστα, σε ερώτηση του δημοσιογράφου προς τον κύριο Κατρούγκαλο, εάν θα επιστρέψουν μόνο όσοι έχουν δικαιωθεί δικαστικά, ο νέος υπουργός απάντησε «Όχι, όλοι οι απολυμμένοι θα επιστρέψουν κανονικά». Η δαπάνη είναι στα 33 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα πάμε σε μια είδηση πολιτικό, ιατρικό, κοινωνικού περιεχομένου. Και είναι ο θάνατος της Μαρίας Κυπριωτάκη Περάκη. Μιλάμε για την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρο της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Στο επάγγελμα χειρούργος γυναικολόγος, η Μαρία Κυπριωτάκη
ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση και υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας του τομέα γυναικών του κόμματος, αλλά και πρόεδρος της ΕΓΕ. Ένωση Γυναικών Ελλάδος. Εκλέχθηκε βουλευτής Αθηνών το 1977, το 1981 και το 1985, ενώ διετέλεσε υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών το 1981, υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας το 1982 και στη διετία 84-85, υφυπουργός Προεδρίας, αρμόδια για θέματα ισότητας 88-89 και διοικητής του ΟΓΔΑ, του ΟΓΑ από το 1993 μέχρι το 1996. Και αυτά τα βιογραφικά στοιχεία, γιατί ορισμένες προσωπικότητες οφείλουμε να τις σεβόμαστε ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου. Πάμε τώρα και σε μια χρηστική είδηση. Και μιλάμε για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για ανέργους και ανασφάλιστους από το Δήμο Πειραιά. Ακούστε το αυτό λίγο με προσοχή για να ενημερώσετε φίλους και γνωστούς που τους ενδιαφέρει. Τη δυνατότητα λοιπόν δωρεάν προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε ανέργους ή ανασφάλιστους ηλικίας από 25 έως 65 ετών δίνει ο Δήμος Πειραιά μέσω του προγράμματος Πρόληψη για Όλους του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής. Οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 στα νοσοκομεία Γεννηματάς, Θριάσιο, Ιπποκράτιο, Κωνσταντοπούλιο, δηλαδή η Αγία Όλγα, Σισμανόγλιο, Σωτηρία Τζάνιο, Ασκληπίο Βούλας, Αλεξάνδρα, Έλενα Βενιζέλου. Τηλέφωνο για ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες. Πάρτε χαρτί και στυλό. 2-10-72-22-7-27 και 7-23 από τις 9 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοτυπία της ταυτότητας, φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή βιβλιαρίου υγείας, το οποίο δεν είναι σε ισχύ. Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν αν είναι άνεργοι ή ανασφάλιστοι. Και τα δύο. Το πρόγραμμα αυτό που λέγεται Πρόληψη για Όλους και μπορείτε να το βρείτε με λεπτομέρειες στο www.proληψηγιαολους.gr του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων, Προαγωγής Υγείας και τα νοσοκομεία μέλη του Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Υγείας. Πάμε τώρα σε μια είδηση που εμένα προσωπικά με τάραξε. Γιατί δεν του το είχα. Ο λόγος για τον Γιώργο Καμίνη. Ο Καμίνης λοιπόν βγάζει στο σπίτι, το σπίτι, οικογένεια, στο σφυρί για ένα θερμοσύφωνα. Ναι, δεν χάζεψα, ξέρω τι διαβάζω. Για ένα θερμοσύφωνα. Και σας διαβάζω την είδηση για να μην νομίζετε ότι έχω παλαβώσει. Και η είδηση έρχεται από το New Post. Και λέει ότι μια παράβαση από το 2006 που έχει βεβαιωθεί σε δημότη της Αθήνας θέτει σε κίνδυνο το σπίτι του. Ο άνθρωπος αυτός μένει με τη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους σε ένα διαμέρισμα στο Παγκράτη. Το έγκλημα του είναι ότι έβαλε ηλιακό θερμοσύφωνα στην ταράτσα. Τούτου.
Το 2006 η Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων του βεβαίωσε πρόστιμο 1.005 ευρώ γιατί δεν είχε άδεια. Και σήμερα το σπίτι του βγαίνει σε πληστηριασμό. Είναι μια οφειλή λοιπόν του 2006 και το νομικό καθεστώς είναι συγκεκριμένο, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων Γιώργος Μπρούλιας, ο οποίος ευθαρσώς δηλώνει ότι αν ο Δήμος δεν ασκήσει τα ένδικα μέσα, έχει ποινικές ευθύνες ο Ταμείας, στις οποίες δεν μπορεί να τον καλύψει ένας αιρετός. Το 2006 συνεχίζει, δεν υπήρχε οικονομική κρίση, έχουν βγει πλήθος ευεργετικών διατάξεων για ρυθμίσεις οφειλών, των οποίων ο κύριος που τα χρωστάει δεν ήρθε να κάνει χρήση. Τώρα όλο αυτό που έγινε το μπάχαλο τώρα με την κινητοποίηση, που το μάθανε τα μέσα, που κλήθηκαν να εξηγήσουν γιατί πάνε να βγάλουν τον άνθρωπο από το σπίτι του για ένα θερμοσύφωνα, καταφέρανε και αναστείλανε την απόφαση για 6 μήνες. Το θέμα όμως δεν είναι να αναστείλεις για 6 μήνες. Με δεδομένο την άθλια οικονομική κατάσταση του ανθρώπου, θα έπρεπε, ναι ρε παιδιά, να περάσει σε ολική διαγραφή. Εντάξει, εδώ άλλοι και άλλοι χρωστάνε στο Δήμο να μην πω τα μαλλιοκεφαλά τους. Περίπου τα μαλλιοκεφαλά τους. Ο θερμοσύφωνας σας μάρανε. Τώρα για να το ελαφρύνω λίγο, θα πάμε σε μια σειρά ειδήσεων κωμικοτραγικών. Πάμε λοιπόν πρώτη είδηση. Πάπας Φραγκίσκος: δεν είναι κακό να ρίχνετε καμιά σφαλιάρα στα παιδιά σας. Από πουθενά λοιπόν ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Ποντίφικας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αποφάσισε να θέσει το θέμα και να δώσει και λύση. Δήλωσε λοιπόν ότι υποστηρίζει κατά κάποιο τρόπο τους γονείς που χτυπούν τα παιδιά, αρκεί να μην το κάνουν με τρόπο που θίγεται η αξιοπρέπειά τους. Δηλαδή, έλα εδώ παιδί μου, τι έκανες αυτό? Κάτσε να φας μια ξανάστροφη. Αλλά δεν σε θίγω, δεν θίγω την αξιοπρέπειά σου. Το θέμα είναι ότι το έχει εντοπίσει και ακριβώς, δηλαδή το χτυπάς, αλλά που δεν πρέπει να το χτυπήσεις για να μην το θίξεις. Το έχει βρει ο άνθρωπος. Δεν τα χτυπάμε ποτέ στο πρόσωπο. Δηλαδή, βάρα τα λίπητα οπουδήποτε αλλού. Μόνο στο πρόσωπο μη βαράτε. Χαμένο το έχει ο άνθρωπος έτσι. Και επειδή δεν με πιστεύετε και με λέτε υπερβολική που τον λέω χαμένο, θα σας πω ότι υπάρχει και δεύτερο κρούσμα. Όχι με ξύλο αυτή τη φορά, όχι. Με ομπρέλες, ντουζιέρες και δωρεάν κούρεμα. Με εντολή πάπα. Και πάμε να σας εξηγήσω για να μην νομίζετε ότι παλάβωσα εντελώς. Όχι. Ο ασυνήθιστα βροχερός καιρός που επικρατεί στην Ιταλική πρωτεύουσα όθησε τον Πάπα Φραγκίσκο να λάβει μια αναπαντική απόφαση για να βοηθήσει τους άστεγους της Ρώμης.
αυτό που θα ακούσετε τώρα θα πάθετε, αλλά πάρτε κανένα υπογλώσιο καλού κακού. Η λύση λοιπόν στο πρόβλημα των αστέγων όπως έρχεται από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι να μοιραστούν οι ομπρέλες που έχουν ξεχάσει στο Βατικανό αφηρημένοι τουρίστες. Ναι, για να μην τους βαράει η βροχή και ο ήλιος. Στο πρόσωπο, ξέρετε, και τους χαλάει την... τους ταπεινώνει, τους χαλάει έτσι την αξιοπρέπεια. Τώρα μες στον παραλογισμό έκανε και κάτι καλό. Έφτιαξε νέες εγκαταστάσεις στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, βοηθειά μας, όπου οι άστεγοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν ντουζιέρες και τουαλέτες, ενώ μια φορά την εβδομάδα θα κουρεύονται και θα ξυρίζονται δωρεάν. Και καλά το ξύρισμα, αλλά το κούρεμα. Μακραίνουν τα μαλλιά σας τόσο γρήγορα. Και για να επιστρέψουμε στο θέμα των ομπρελών. Σύμφωνα με τον επίσκοπο Κόνραντ Κραγεύσκι, δήλωσε στο Ιταλικό πρακτορείο αυτός ο επίσκοπος ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν μοιραστεί στους αστέγους περίπου 300 ομπρέλες που είχαν ξεχαστεί στα μουσεία του Βατικανού και παρέμεναν στα αζήτητα της υπηρεσίας απολεσθέντων. Κάνα πια το φαΐ, ρε παιδιά, θα τους δώσετε. Με τις ομπρέλες θα τη βγάλουν οι άνθρωποι. Και μη χειρότερα. Και για να μην νομίζετε ότι το έχουν χάσει μόνο οι από εκεί, θα σας πω ότι χαμένο το έχουν και δικοί μας. Και sorry άμα θίγω κάποιους θεοσεβούμενους. Αλλά ρε παιδιά, αν έχετε το Θεό σας, άνοιξε το Τριώδιο την προηγούμενη εβδομάδα, όλα τι ωραία, τι καλά. Δίνονται τα παιδάκια, πάνε σε πάρτι, από εδώ, από εκεί, Spider-Man, Superman, ό,τι θέλετε. Και σου βγαίνει τώρα ο κύριος Κοσμάς, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, και βγάζει εγκύκλιο. Σατανικά έργα τα καρναβάλια και οι μεταμφιέσεις, λέει ο Μητροπολίτης. Μου θυμίζει μια άλλη φίλη μου που νομίζω ότι το ίντερνετ είναι του διαβόλου. Και θα σας πω ακριβώς το σκεπτικό για να μπορείτε να τον αξιολογήσετε μόνοι σας. Λέει λοιπόν ο Μητροπολίτης κύριος Κοσμάς, όπου κατά τα άλλα σεβασμός στον άνθρωπο Μητροπολίτης είναι, αλλά δηλώνει: δυστυχώς ο πολλής κόσμος συνδέει το Τριώδιο με κοσμικές καρναβαλικές εκδηλώσεις, με χορούς, ξεφαντώματα, μεταμφιέσεις και παρόμοια. Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με το πνεύμα και τον σκοπό του Τριωδίου. Είναι υπολείμματα ειδωλολατρικών εθήμων, μας κοσμικοποιούν, μας οδηγούν σε σύγχυση, μας αποπροσανατολίζουν, μας οδηγούν στη διακονία της κρεπάλης, της μέθης και της ακολασίας. Και συνεχίζει τώρα. Ο διάβολος κάνει θαυμάσια το ανθρωποκτόνο έργο του με τις κοσμικές αυτές εκδηλώσεις. Όσοι πιστοί χριστιανοί θέλουν να ζουν το θέλημα του Θεού, να αγιάζονται και να φθάνουν άξιοι προσκυνητές στο Πάσχα, δεν μπορούν να συμμετέχουν στα ειδωλολατρικά και σατανικά αυτά έργα. Okay. Να υπενθυμίσουμε τώρα λίγο τη διαφορά των κοσμικών με των μοναχών. Οι κοσμικοί είναι κοσμικοί γιατί ακολουθούν αυτές τις κοσμικές εκδηλώσεις. Οι μοναχοί απ' την άλλη είναι μοναχοί γιατί είναι μοναχοί
είναι στα μοναστήρια, στο Άγιον Όρος, από εδώ, από εκεί, δεν είναι κοσμική. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε μπλέξει την κάλτσα με το πουλόβερ. Είμαστε για τα καρναβάλια. Μήπως να μας αφορήσουν όλους να τελειώνουμε, να ησυχάσουμε από αυτό. Δηλαδή έλεος πια. Έλεος, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, πάτερ, δεν μπορείτε να τους σώσετε όλους τώρα, τι να κάνουμε, αφήστε και κάποιος να πάνε στην κόλαση. Άνεργα θα μείνουν και τα διαβολάκια. Βρήκα τι θα ντυθώ της απόκριες. Διαβολάκι. Απ' την άλλη πάλι βγαίνει ο Αμβρόσιος, Μητροπολίτης Καλαβρίτων Αμβρόσιος και γεια σου Τσίπρα Λεβέντη. Βγαίνει ο Αμβρόσιος λοιπόν και δηλώνει: γεια σου Πρωθυπουργέ κύριε Τσίπρα Λεβέντη, βάλε πια μια τελεία και παύλα στις μονομερείς και εθνοκτόνες υποχωρήσεις μας. Ο Χριστός μαζί σου, η Παναγιά μας στο πλευρό σου. Καλή επιτυχία για το καλό της Ελλάδας. Ξέρετε που τα είπε όλα αυτά? Ο κύριος Αμβρόσιος έχει και μπλοκ. Καλά. Όταν λέω εγώ ότι το έχουμε χάσει τελείως, το έχουμε χάσει τελείως. Ναι ρε παιδιά, όταν βγαίνει η εκκλησία και λέει από τη μία: εγώ δεν συμμετέχω, δεν αυτό, δεν εκείνο. Απ' την άλλη βγαίνουν μητροπολιτάδες και κάνουν δηλώσεις. Εγώ τι να πιστέψω από όλα αυτά? Και πάμε στο αγαπημένο μου θέμα. Καλές η ξανθιά εκεί που σε βλέπω, μην ξύνεσαι. Άκουσες κατσαρίδες και άρχισες να ψάχνεσαι. Απλά θέλω να σας πω πόσο παρεξηγημένα ζώα είναι. Δεν φτάνει που θα επιζήσουν σε πυρηνικό όλεθρο. Δεν φτάνει αυτό, όχι. Έχουν και προσωπικότητα. Δηλαδή πώς το κατάλαβαν τώρα αυτό, θα μου πείτε. Θα σας πω εγώ. Βλέπεις μια κατσαρίδα μόνη στον πάγκο, κάνει τα τρελά της, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Βλέπεις δυο κατσαρίδες μαζί, είναι η προηγούμενη που έκανε τα τρελά της, συν μία. Καλή σου λέει, αλλάζουν συμπεριφορά, αλλάζουν προσωπικότητα. Θα σας πω τι λέει το δημοσίευμα επιλέξει, έτσι για να καταλάβετε. Λέει λοιπόν ο καλός φίλος δημοσιογράφος: είναι αειδιαστικές, είναι απέσιες, αλλά ακόμη και οι κατσαρίδες έχουν προσωπικότητα. Αυτό είναι το συμπέρασμα της επιστημονικής έρευνας, σύμφωνα με την οποία όλες οι κατσαρίδες δεν έχουν παρόμοια συμπεριφορά όταν είναι μόνες τους. Άκου τώρα. Δύο χρόνια σου λέει κάθονται και τις ψάχνουν τις κατσαρίδες. Τρακόσιες κατσαρίδες έβαλαν κάτω, τους κόλλησαν τσιπάκια και τις έψαχναν, τις ερευνούσαν. Καλέ κύριε, συγγνώμη, δεν είχατε μια διάθεση να βγάλετε το παπούτσι να τις κάνετε όλες μαρμελάδα? Άκουμε τι κάθεται και καταπιάνεται ο επιστήμονας. Μουσική.
Τώρα θα σας πω μια άλλη είδηση. Πάλι με ζώο έχει να κάνει, αλλά αυτή τη φορά σπονδυλωτό. Κυπριακό δικαστήριο δικαίωσε σκύλο. Ναι, καλά ακούσατε. Πρόκειται ίσως για το πρώτο διάταγμα για κατακράτηση σκύλου ώστε να διασφαλιστεί η ευημερία του που εξέδωσε στις αρχές του μήνα δικαστήριο στη Λεμεσό. Μετά από αίτημα της αστυνομίας, η οποία εντόπισε το σκυλί υποσιτισμένο και εγκαταλελειμμένο από τον ιδιοκτήτη του, το σκυλί, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, εκεί στη Λεμεσό ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Ήταν υποσιτισμένο, βρώμικο. Γενικά ήταν, ξέρετε, λίγο πριν μας αφήσει. Οπότε η αστυνομία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μονομερή εξπαρτέ αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος κατακράτησης του τετράποδου, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε υποθέσεις που εμπλέκονται παιδιά. Το δικαστήριο φυσικά και επικύρωσε το αίτημα και μαντέψτε ποιος εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης, του οποίου ξαφνικά του κάει και το σπίρτο και σου λέει «Δικός μου είναι ο σκύλος, βρε φέρ τον πίσω» και τώρα είναι στα δικαστήρια. Και τώρα μια είδηση για τις, πώς να το πω, όχι γεροντοκόρες, για τις υπάρξεις που δυσκολεύονται να βρουν σύντροφο. Σας έχω την τέλεια λίστα γαμπρών. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία λίστα Harun Global List του 2015, ο αριθμός των δισεκατομμυρίων αυξήθηκε κατά 222 άτομα. Το 1 τρίτο των 2 δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με τα στοιχεία, προέρχεται από την Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να κατέχουν το στέμμα των περισσότερων δισεκατομμυριούχων, με τον αριθμό να ανέρχεται σε 537. Συνολικά, η Κίνα υπολείπεται μόνο 107 για 107, έχοντας αποκτήσει 72 νέους δισεκατομμυριούχους από το 2014. Στην τρίτη θέση έχει αναρριχηθεί η Ινδία, παρακαλώ, έχοντας αυξήσει τους δικούς της κρίσους από 70 σε 97, αφήνοντας πίσω της τη Ρωσία στους 93 και το Ηνωμένο Βασίλειο στους 80. Συνολικά 67 χώρες του κόσμου φιλοξενούν έναν δισεκατομμυριούχο. Η Νέα Υόρκη πάλι παραμένει αγαπημένη τους πόλη, φιλοξενώντας, για να δούμε, 91 δισεκατομμυριούχο. Το Λονδίνο 49. Και η δεκάδα συμπληρώνεται με 6 πόλεις στην Ασία, και αυτές είναι η Βομβάη, το Χονγκ Κονγκ, το Πεκίνο, η Ταϊπέι, η Σεντζέν και η Σανγκάη. Ο Bill Gates πάλι παραμένει στην κορφή των δισεκατομμυριούχων, μα λέξη είναι αυτή. Κατά 80 δισεκατομμύρια δολάρια, 85. Και τον ακολουθεί ο μεγιστάνος του Μεξικό,
Carlos Slim με 83 δισεκατομμύρια ευρώ. Και κορίτσια, μαντέψτε, είναι η πρώτη φορά που σε αυτή την δεκάδα μπαίνει και ο Μάρκ Ζούγκεμπεργκ. Διαβατήρια. Αεροδρόμιο. Διαλέξτε χώρα. Και τρεχάτε. Και από εμάς καλά Στέφανα. Μην ξεχνιόμαστε. Είπαμε μέσα σε αυτές τις χώρες Κίνα και Ινδία. Να το δω αυτό. Και πάμε και σε μια είδηση για το Twitter που συνεργάζεται με την Google. Η Google πλέον στη μηχανή αναζήτησής της θα εμφανίζει τα αποτελέσματά της και τα δημοφιλέστερα tweets. Τώρα σου λέει, αυτή η συμφωνία ήταν παλιά, αλλά δεν τα είχαμε βρει και τα βρήκαμε τώρα. Και τώρα που θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Στους όρους της συμφωνίας τα σπάγανε, αλλά τα βρήκανε. Καλά, μην αρχίσετε τώρα να ψάχνετε στο Google. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Κάντε λίγο υπομονή. Πάμε να δούμε τώρα λίγο, γιατί βγήκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα ένα έτσι σχέδιο του συμβολέου της κυβέρνησης που δεν περιλαμβάνει το 30% του μνημονίου. Θα το αντικαταστήσουν με 10 μεταρρυθμίσεις και πάμε να δούμε τι προβλέπει όλο αυτό το σχέδιο γέφυρα, για να προσγειωθούμε πάλι. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο θα παρουσιάσει ο κύριος Βαρουφάκης στο έκτακτο Eurogroup με σκοπό να εγκριθεί στο επόμενο. Το σχέδιο μιλά για οριστικό συμβόλαιο με τους εταίρους που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Μόνο το 30% των μέτρων του μνημονίου θα αντικατασταθεί με 10 μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ αυτών δεν περιλαμβάνεται το ασφαλιστικό. Κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών επίσης τάσσονται υπέρ της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ και της αξιοποίησης της δημόσιας υπηρεσίας, περιουσίας. Αχ, αυτά τα σαρδάμια. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σχέδιο υπάρχει και η αλλαγή του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα αρχής γενομένης από φέτος. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι ο στόχος για πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ το 2015 είναι εξωπραγματικός και πρέπει να μειωθεί σε 1,5% του ΑΕΠ, δεδομένου μάλιστα ότι πέρυσι το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 1,49%. Επίσης, σε αυτό το νομοσχέδιο γέφυρα προβλέπεται να αντιμετωπιστεί άμεσα η ανθρωπιστική κρίση. Η κυβέρνηση εμένει στην άμεση εκταμίευση του ποσού του 1,9 δις ευρώ από τα κέρδη των ακούρευτων ελληνικών ομολόγων που κατέβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την αύξηση του ορίου για την έκδοση εντόκων γραμματείων κατά 8 δις ευρώ, καθώς και το να είναι ελαστικός ο ELA ανάλογα με τις ανάγκες.
πούμε λοιπόν ότι κατά τη συνάντηση με τον επικεφαλής του Euro Working Group, Thomas Wieser, και του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Declan Costello, χθες το βράδυ, παρόντες από ελληνικής πλευράς ήταν η Γιάννης Βαρουφάκης, Γιάννης Δραγασάκης και Ευκλήδης Τσακαλώτος, η κυβέρνηση διαπίστωσε καλή διάθεση και από την άλλη πλευρά. Τώρα θα μου πείτε, καλή διάθεση. Θα δείξει όμως, θα δείξει, γιατί έτσι όπως πάμε, αν δεν υπάρξει καλή διάθεση, δεν θα έχουμε προκοπή σε αυτό τον τόπο. Είδες πως φαίνεται το άτιμο, το κενό, όταν προσπαθείς να βάλεις μουσική που σου τελείωσε. Εντάξει ρε παιδιά, αρχή είναι ακόμα δεύτερη εκπομπή. Πάμε και σε μια είδηση τώρα που ενδιαφέρει πολύ. Κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Και η είδηση είναι το πότε θα επιστραφούν τα χρήματα στους στρατιωτικούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αλλά και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμένος, είχαν δεσμευτεί προεκλογικά ότι οι μισθοί των στρατιωτικών θα αποκατασταθούν με βάση όσα προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είπε λοιπόν ο κύριος Ήσυχος, έκανε λόγο για τομές και θεσμικό πλαίσιο στον τομέα των εξοπλισμών, που στόχο θα έχουν τη διαφάνεια και το αξιόμαχο των ελληνόπλων δυνάμεων. Δεσμεύτηκε για αυτό. Ταυτόχρονα ο αναπληρώτης υπουργός δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση των απολειών που είχαν οι στρατιωτικοί σε εύλογο χρόνο, Και τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση θέτει ως βασική προτεραιότητα τον κοινωνικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων μέσα στην ανθρωπιστική κρίση. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Είναι πολύ απλό. Επαναφέροντας τη ΜΟΜΑ. Και όσοι δεν ξέρετε τι είναι η ΜΟΜΑ, ήταν η μονάδα εκείνη του στρατού που έφτιαχνε δρόμους, γεφύρια, δημόσια κτίρια, τα οποία είχαμε τόσο καλή τεχνογνωσία που δεν έπεφταν ποτέ. Καταργήθηκε επί Μητσοτάκη και θα επανέλθει επί Τσίπρα. Αρκεί να προλάβει, έτσι. Μη με ρωτάτε τώρα τι να προλάβει. Έχει πολλά στο κεφάλι του. Μακάρι να έχει το χρόνο να κάνει αυτά που θέλει. Μακάρι να του βγουν. Μακάρι. Μας και κανένα μήνυμα. nstv.gr / radio stream. Πείτε μας αν σας αρέσει η εκπομπή. Την να βελτιώσουμε.
Γενικά, καλή επίτιμα στα σχολιά σας. Ότι αυτή την ώρα συνεχίζονται οι συζητήσεις για τις προγραμματικές δηλώσεις. Πάλι να αναφερθούμε λίγο στα του καιρού, γιατί εδώ φαίνεται ότι σφίγγουν τα πράγματα. Έχουμε ισχυρή χιονόπτωση, η οποία έχει αρχίσει πριν από λίγη ώρα στην Πεντέλη, με δυνατούς βοριάδες και τη θερμοκρασία να είναι 1 βαθμό πάνω από το 0. Σε ετοιμότητα είναι τα χιονιστικά μηχανήματα του Δήμου, ενώ στην πλατεία της παλιάς Πεντέλης υπάρχει πολύ αλάτι τόσο για τα μηχανήματα όσο και για τους κατοίκους. Η αίσθηση του ψύχους είναι πολύ έντονη λόγω του πολύ ψυχρού βορεινού αέρα. Στην Πάρνηθα ο δρόμος έχει αρχίσει να κλείνει από το τελεφέρικο και πάνω και η πρόσβαση δεν είναι δυνατή ούτε με αντιολισθητικές αλυσίδες. Λόγω της έντονης χιονόπτωσης διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ελευσίνα-Στίβας από το 4ο χιλιόμετρο στην περιοχή της Μάνδρας στο ρεύμα προς Στίβα, καθώς και σε τμήμα της παλαιάς εθνική οδού Αθηνών-Θηβών. Ειδικότερα τα οχήματα δεν κινούνται από την περιοχή Φίχθη Αγία Σωτήρας έως την Ινώη, στο ρεύμα προς Θήβα. Μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το Τελεφερίκ μέχρι το Καζίνο. Πάμε να δούμε και την υπόλοιπη Ελλάδα. Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρίπολης επισημαίνεται ότι έχει γίνει η απαραίτητη προετοιμασία για να έχουν αλάτι όλα τα χωριά, ενώ θα λειτουργήσει όλο το 24ωρο η τηλεφωνική γραμμή 2273-600-407. Ματιάσανε και δακρύσαμε. Λοιπόν, προσοχή, γιατί ο χιονιάς είναι δυνατός. Έχουν ήδη αρχίσει τα προβλήματα τα σοβαρά.
Μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις. Και τι καλύτερο από το να μείνετε σπίτι με παρέα και καλό φαγητό. Μικρό διάλειμμα ολίγων δευτερολέπτων. Και Χελιδόν 69, προκειμένου να φιλοξενήσει αστέγους και εκπαθείς ομάδες, το κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης Κοιάδα του Δήμου Αθηναίων, Σοφοκλέους και Πειραιός 35, τα κλιμάκια επίσης του Κοιάδα και των 16 συνεργαζόμενων φορέων και οργανώσεων, ο Κανά και Θεά Εξέλιξης, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Πράξεις και Προτέκτα, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Κλίμακα, Σύμμαχοι Υγείας, Γιατροί του Κόσμου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έμφασης, Κέντρο Ζωής, Θετική Φωνή και Σφαία ΕΜΕ έχουν συγκροτηθεί προκειμένου να, όταν όπου χρειαστεί, να προβούν σε επιτόπου παρεμβάσεις, μοιράζοντας κουβέρτες και τρόφιμα σε αστέγους συμπολίτες μας και με τη Συνοδεία Γιατρών και Κοινωνικών Λειτουργών και θα ενημερώνουν όσους επιθυμούν για να μεταφερθούν σε θερμαινόμενο χώρο του ΡΟΥ. Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου θα λειτουργεί γραμμή επικοινωνίας με τους δημότες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στον τηλεφωνικό αριθμό 1595. Λοιπόν, επειδή μάλλον τα παραπολιτικά μας θέλουν, να σας πω ότι άστραψε και βρόντιξε η ζωή Κωνσταντοπούλου με τους προϊσταμένους στη Βουλή. Συγκεκριμένα άστραψε και βρόντιξε η ζωούλα. Προειδοποίησε η νέα πρόεδρος, το κοινοβούλιο πλέον θα λειτουργεί με διαφάνεια. Αφορμή στάθηκε η αποκάλυψη που γνωστοποίησε στο σώμα με την έναρξη της απογευματινής συνεδρίασης. Πώς κυκλοφορούν έγγραφα από διάφορα τμήματα προϊσταμένων που φέρουν ημερομηνία 6 και 7 Φεβρουαρίου και σχετίζονται με τη διαχείριση οικονομικών πόρων, αναγράφοντας πως οι αποφάσεις εκτελούνται με δική τους εντολή. Δηλαδή, κυκλοφόρησαν την ίδια μέρα που εξελέγει πρόεδρος, αλλά και την επόμενη. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια απόφαση. Δεν έχω δώσει ποτέ έντολη για τίποτα τέτοιο, δήλωσε από έδρας η κυρία Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας ότι έχει ενημερώσει σχετικά τόσο τους προϊσταμένους των τμήματων, όσο και το Γενικό Γραμματέα της Βουλής. Το κοινοβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια και όλοι θα πρέπει να συνομορφώνονται με αυτό, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου και προανήγγειλε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις φτάσουν στα χέρια της περισσότερα στοιχεία.
μαύρο φίδι που τους έφαγε. Παιδιά, έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μην μπερδεύεστε. Ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε Νέα Δημοκρατία. Έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βρε καλώ τα παιδιά τα δικά μας, αυτόν τον είχα ξεχάσει σήμερα. Μπαράκ Ομπάμα. Άγγελα Μέρκελ. Καλέ, αυτά έκανε συνάντηση σήμερα. Τώρα κάνουν και τη συνέντευξη τύπου. Θα μου πείτε τι τους απασχόλησε. Θα σας πω, δεν θα σας το κρατήσω και κρυφό. Λοιπόν, θέματα συζήτησης. Η νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα, αλίμονο, και η κρίση στην Ουκρανία. Δήλωσε ο Μπαράκ Ομπάμα, ελπίζουμε η Ελλάδα να ανακάμψει εντός της Ευρωζώνης. Κόντεψε η Μέρκελ να πέσει από το τρυπόδι κάτω. Δήλωσε ο Ομπάμα, αναμένουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Υπογλώσσιο η Μέρκελ. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο την πάει τη γυναίκα. Αστικά λένε ηρέμηση και έχει και jet lag από την διαφορά της ώρας με το αεροπλάνο. Έχει κοκκινήσει η Μέρκελ, είναι σαν να παθαίνει εγκεφαλικό. Τη δεύτερη εκπομπή. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ακούν. Αυτοί που δεν ακούν ξέρουν τι θα πάθουν. Και θέλω να πω ότι είμαστε το ηθικό δίδαγμα της εβδομάδας που μας πέρασε. Να συμφωνούμε ό,τι διαφωνούμε. Βρε μην κοροϊδεύετε, έτσι είναι. Το ηθικό δίδαγμα από όλη αυτή την ιστορία ήταν το εξής. Όλοι έχουμε δικαίωμα να διαφωνούμε. Απλά πρέπει να το συμφωνήσουμε ό,τι διαφωνούμε. Α, και κάτι άλλο που το ξέχασα. Ο καθένας να κοιτάει το σπίτι του. Τώρα περιμένω να δω την καινούργια εβδομάδα πώς θα πάει. 11 Φλεβάρι, δύσκολη μέρα.
Τι έχουμε μπροστά μας, Παναγιά μου? Eurogroup, η LA. Και όπως είπε και ο Αναστάθια, πάμε τα αθλητικά, δεν τα έχω καθόλου. Αναστασιάδης δεν λέγεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ? Είπε ο άνθρωπος, Παναγιά είναι μεγάλη, θα βάλει το χέρι της. Και για την ελληνική κυβέρνηση να το βάλει. Δεν μας βλέπω καλά. Τώρα θα σου πω μια είδηση που πολύ μ' άρεσε εμένα. Δυστυχώς βέβαια την ανακάλυψη την έκαναν οι Γερμανοί, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ανακαλύφθηκε το γιατί κάποιοι άνθρωποι γίνονται τσιγκούνιδες. Βέβαια είναι μια είδηση που θα περίμενες να την ακούσεις στη Σκωτία, ας πούμε. Κι όμως οι Γερμανοί το ανακάλυψαν. Σου λέει είναι ένα γονίδιο αυτό, ρε παιδί μου, που καθορίζει τη σχέση του ανθρώπου με το χρήμα. Εκτιμάται ότι περίπου ένας στους 4 ανθρώπους φέρει στο DNA του αυτό τον γενετικό παράγοντα. Οι ερευνητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Βόνης, με επικεφαλής τον Δόκτωρ Μάρτιν Ρόιτερ, διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που διαθέτουν τη γενετική παραλλαγή που τους κάνει σφιχτούς με το χρήμα, γενικά δίνουν λιγότερα χρήματα σε δωρεές, φιλανθρωπίες, κάνουν τράκες τσιγάρων, αντί να αγοράζουν τα δικά τους, δανείζονται χρήματα, ξεχνούν πράγματα, επιμένουν να πληρώνουν στο εστιατόριο ο καθένας ακριβώς ό,τι έχει φάει, αντί να μοιράζονται τον λογαριασμό σε ίσα μερίδια και άλλα τέτοια. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, απορία δική μου. Πας να παντρευτείς και σου λέει ο γαμπρός, ας κάνουμε ένα check-up να έχουμε ένα πιστοποιητικό υγείας. Τώρα τι θα σου λέει, πάει να κάνουμε και ένα DNA για να δούμε αν κάποιος από τους δυο μας είναι τσιγκούνης. Ρε, τι μαθαίνει κανείς αυτόν τον κόσμο. Σας έλεγα πριν, Μέρκελ Ομπάμα άστραψε το μάτι της. Είπε ο Ομπάμα ο έρμος να ανακάμψει Ελλάδα εντός του ευρώ. Κυρία η κυρία, κόντεψε να πέσει τα νάσκελα αλλά δεν το έδειξε. Άλλαξε 40 χρώματα. Και τελικά, ρε παιδιά, τι βρήκε να πει αυτή η γυναίκα? Περιμένουμε τις προτάσεις της Ελλάδας. Δηλαδή, κυρά μου, μέχρι τώρα δεν είχες προτάσεις? Αλτσχάιμερ, άνοια, εγκεφαλικό, πώς να το πω,
Δεν εξηγείται, παιδιά. Έχει κουφάθει η γυναίκα. Ένα πράγμα μας σώζει μόνο με αυτήν. Πάει Τσίπρας Βαρουφάκης δίδυμο. Της ρίχνουν ένα βλέμμα γεμάτο υποσχέσεις. Πέφτει τα νάσκελα η Γερμανίδα. Μα συγγνώμη τώρα, άμα γυρίσει και κοιτάξει μία τον άντρα της και μία τον Τσίπρα, ποιον θα προτιμούσε? Θέλω να αναφερθώ και σε ένα λυπηρό περιστατικό ενός συναδέλφου στη Σάμο. Στην κοινωνία λοιπόν της Σάμο έχει προκαλέσει σοκ το σοβαρότατο περιστατικό που έγινε το μεσημέρι, σήμερα το μεσημέρι, μετά τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου μέσα σε στούντιο την ώρα που είχε εκπομπή στον αέρα. Μην τολμήσεις κανείς και παρουσιαστεί εδώ. Μαύρο φίδι που τον έφαγε δαγκώνω. Για να σοβαρευτούμε όμως, να πούμε ότι πρόκειται για το συνεργάτη της αμιακής γνώμης δημοσιογράφου ο Γιάννη Νέγρη, ο οποίος το μεσημέρι μισή ώρα πριν τελειώσει την ενημερωτική του εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό 2000 FM, και αφού είχε τελειώσει την τηλεφωνική συνέντευξη που είχε με τον Γιώργο Αυτιά, δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα μέσα στο στούντιο του ραδιοφώνου. Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε ο κύριος Νέγρης, γύρω στη 1.30 ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του στούντιο και μπήκε μέσα ένας μεσήλικας, όπου χωρίς να πει καμιά κουβέντα άρχισε να τον χτυπάει στο κεφάλι και μάλιστα μπροστά στην εκπληκτή ηχολήπτρια του σταθμού. Ο δημοσιογράφος, προσπαθώντας να προστατευτεί από τα χτυπήματα, άρχισε να φωνάζει για βοήθεια και τότε ήταν που μπήκε στο στούντιο και δεύτερο άτομο νεαρότερης ηλικίας και άρχισε να τον γρονθοκοπεί, λέγοντάς του πως θα τον σκοτώσει που τολμά και φωνάζει την αστυνομία. Παράλληλα, οι δύο άνδρες άρχισαν να πετούν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, προκαλώντας ζημιές μέσα στο στούντιο, σπάζοντας υπολογιστές και άλλα αντικείμενα. Οι δύο άνδρες έφυγαν χωρίς να συλληφθούν, ενώ σύμφωνα με το iSamos, η αστυνομία επιλήφθηκε μετά από 1.5 ώρα, όπου αστυνομικοί της πήγαν στο νοσοκομείο του νησιού για να πάρουν κατάθεση από το τμήμα. Ο άτυχος δημοσιογράφος συνάδελφος έχει δεχτεί πάνω από 80 χτυπήματα στο κεφάλι και στον αφιένα. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, λένε ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών από την άποψη ότι ο εν λόγω δημοσιογράφος της Σάμο ερευνά πολλές περιπτώσεις, πολλές υποθέσεις. Πάντως, να πούμε ότι έχει βγει ένταλμα σύλληψης για τους δύο άνδρες στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα, το κατά πόσο θα τους βρουν εντός του αυτοφόρου είναι μια άλλη ιστορία. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε και σε αυτή τη δεύτερη εκπομπή μου. Ραντεβού και πάλι την άλλη Δευτέρα, 6 με 8 το βράδυ. Μαζί σας με σχόλια, ελπίζω και με καλεσμένο που αυτή τη φορά δεν θα έχει πυρετό. Και θα τα πούμε πάλι την άλλη Δευτέρα. Μέχρι τότε μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματα, τα δικά σας μηνύματα στο site της εκπομπής, στο nstv.gr, / radio string.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας.